ρόλο του θήτη, που είναι το κράτος του Ισραήλ, να ισοπεδώνουμε και τα θύματα, που είναι ο Παλαιστινιακός λαός, διαχρονικά να το πάρουμε. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει σε αυτό, ότι η ίδια η Χαμάς χρησιμοποιεί ως ασπίδα αυτούς τους ανθρώπους, το οποίο εσείς τώρα. Τι καλά τώρα, γιατί αυτούς τον αμφισβητείτε. Αυτές λοιπόν είναι. Καταρχάς, στην λωρίδα της Γάζας η κυβέρνηση έχει εκλεγεί από την Χαμάς. Από την κυβέρνηση την εκλεγμένη. Είναι μια πολιτική οργάνωση. Είναι μια πολιτική οργάνωση. Είναι κάτι που πρέπει να καταδικαστεί. Αυτές είναι δικαιολογίες. Αυτές είναι δικαιολογίες για να μπορέσουν τι να πούνε. Δεν είναι λίγο επιλεκτικό αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε? Για τις σφαγές του λαού. Άρα λοιπόν πρέπει να επιλεκτικά τα θύματα, επιλεκτικά οι θύτες. Μεγάλη εικόνα. Και εμείς λέμε ότι αυτή η στάση του Ισραήλ έχει ως αποτέλεσμα τα αντίπεινα που υφίσταται και ο λαός του Ισραήλ. Όπως αυτό που έγινε με την σφαγή της 7 Οκτώβρη. Δεν το καταδικάζεται όμως αυτό που έγινε. Μα είναι αντίπρα που πληρώνει και ο λαός. Πληρώνει και ο λαός του Ισραήλ. Ένα χρόνο μετά. Γιατί δεν το καταδικάζεται αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε και να δικαιολογήσουμε. Όπως καταδικάζεται αυτά που λέτε που κάνει το Ισραήλ 50 χρόνια, αυτό γιατί δεν το καταδικάζεται? Να πάρουμε και να δικαιολογήσουμε. Γιατί είναι στα πλαίσια των αντιπίνων. Τα αντίπεινα δικαιολογούνται δηλαδή στους αμάχους. Δηλαδή το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην άμυνα. Το Ιράν δεν έχει δικαίωμα στην άμυνα, όταν του βομβαρδίζει πρεσβείες. Άρα η Χαμάς έχει δικαίωμα να μπαίνει μέσα στο Ισραήλ και να παίρνει εχμαλό τους. Όταν σκοτώνει πολιτικό και να βιάζει γυναίκες. Προσωπικό και στελεχικό του Ιράν, αυτοί δεν έχουν δικαίωμα.